Και στο θέμα αυτό θα παραμείνουμε για λίγο ακόμη, διότι αύριο, 1η Αυγούστου, μπαίνει σε εφαρμογή ο συγκεκριμένος νόμος, η μείωση του ΦΠΑ από 23 στο 13. Μαζί μας στην τηλεφωνική γραμμή βρίσκεται ο πρόεδρος του Σωματείου Καφέ Εστίασης Κομωτινής, ο κύριος Αντώνης Καμπουρίδης, για να μας απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που έχουμε και το τι ακριβώς θα γίνει από εδώ και έπειτα. Κύριε Καμπουρίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας. Και το ερώτημα το οποίο θα σας θέσω κατευθείαν είναι, εάν τελικά με αυτή την μείωση που θα ισχύσει αύριο, πόσο θα ωφεληθείτε εσείς οι καταστηματάρχες και πόσο οι καταναλωτές? Καλησπέρα σας σε εσάς, στους θεατές σας. Κύριε Καμπουρίδη, με ακούτε? Ναι, σ' ακούω. Ωραία. Το ερώτημα λοιπόν που έχω να σας θέσω είναι πολύ συγκεκριμένο. Από αυτήν τη μείωση από του... 5, από 5% ως 8,1. Άρα θα δουν και οι καταναλωτές μείωση στις τιμές. Βεβαίως, γιατί όχι. Θα τις δουν. Αυτό είναι, γιατί οι καταναλωτές είναι και οι πελάτες μας. Αυτός είναι ο σκοπός του κάθε επαγγελματία, να προσελκύσει όσο γίνεται περισσότερους πελάτες. Οι καταστηματάρχες, εσείς τώρα, από αυτό το μέτρο θα ωφεληθείτε τελικά ή όχι, επειδή όλοι γνωρίζουμε ότι έχετε μία σειρά από άλλες υποχρεώσεις και έξοδα που τρέχουν σε καθημερινή βάση σε σχέση με την επιχείρηση που έχει ο καθένας σας? Κέρδος η κάθε επιχείρηση θα έχει. Μάλιστα. Αλλά το θέμα είναι ο τζίρος κατά πόσο θα ανεβεί ή κατά πόσο πέφτει. Γιατί η κρίση μας έχει αγγίξει και εμάς, όχι τώρα. Δεν ξεκίνησε η κρίση τώρα, ξεκίνησε πριν 3 χρόνια. Και όλοι κάνουμε τον αγώνα μας και την προσπάθεια μας. Έχουμε κατεβάσει τιμές, έχουμε κρατήσει σταθερές τιμές κάποιοι για να μπορέσουμε να επιβιώσουμε και να κρατηθούμε το επάγγελμα. Απλώς το θέμα είναι ότι όποιος μπορεί, την ήλιος θα την κάνει. Το θέμα είναι αν θα κάνει στα 3/4 που λέει το Υπουργείο για να πάρει το σήμα, αν έχει 30 κωδικούς στην επιχείρησή του, και αποφασίσει να κάνει στους 15, καλύτερα να κάνει στους 21 για να πάρει και το σήμα. Να το δώσει στον πελάτη. Άρα από αύριο στα καταστήματα της Κομωτινής οι δημότες, τουλάχιστον στα περισσότερα μαγαζιά, θα δουν και το σχετικό σήμα, κύριε Καμπουρίδη. Υπάρχει αυτή η προετοιμασία, αυτή η ετοιμότητα? Τα σήματα μας ήρθαν σήμερα στις 1 η ώρα με κούρλιο. Μάλιστα. Έχουμε ενημερώσει του σωματείου, τα εγγεγραμμένα μέλη, και καθαρίζουν τη θέση μας. Όχι όλους, όποιος είναι εγγεγραμμένος στο σωματείο έχει ενημερωθεί. Κάναμε σήμερα γενική συνέλευση. Έχουμε εξηγήσει πώς είναι η διαδικασία η οποία θα τηρηθεί αυστηρά. Όχι οποιοδήποτε θέλει να πάρει σήμα, ξεκαθαρίζουμε τα πάντα. Και από αύριο μπορούν να έρθουν να φέρουν τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζεται και να πάρουν το σήμα. Αλλά δεν πιστεύω ότι θα ξεκινήσει από αύριο. Γιατί αύριο θα κοιτάξουν πιο πολλοί επαγγελματίες να ταυτοποιηθούν ταμιακώς. Γιατί είναι και αυτό ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Εγώ πιστεύω ότι κάτι το οποίο δεν θα γίνει από αύριο, μπορεί να γίνει σε 10 μέρες, μπορεί να γίνει σε 5, μπορεί να γίνει σε 7. Καταλάβατε. Υπάρχει διάθεση σήμερα από τη Γενική Συνέλευση συναδέλφων, οι οποίοι θέλουν να απομειωθούν το σήμα και να κάνουν σημειώσεις. Πάντως η κυβέρνηση είναι πολύ ξεκάθαρη στο συγκεκριμένο ζήτημα, κύριε Καμπουρίδη. Ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, είπε ναι, μεν προχωράμε στη μείωση, αλλά είναι ένα ζήτημα που είναι καθαρά πιλωτικό. 5 μήνες περίπου θα εφαρμοστεί. Εάν δεν τηρηθούν όλα όσα πρέπει να τηρηθούν, δηλαδή και να κόβεται αποδείξεις, αλλά και να μειωθεί, να μειωθούν οι τιμές, να τις δει ο καταναλωτής, να τις καταλάβει, τότε ο ΦΠΑ θα ξαναγυρίσει πάλι στο 23%. Συμφωνώ. Οι συνάδελφοι είναι ευκαιρία να το κρατήσουν, αλλά θα πρέπει να προσέξουν κιόλας. Κάποιοι συνάδελφοι οι οποίοι είναι σε τουριστικές περιοχές και θα πουλήσουν πακέτα για του χρόνου, ας προσέξουν όμως να μην την πατήσουν. Κάποιοι συνάδελφοι που είναι εδώ στην περιοχή μας πρέπει να προσπαθήσουν να είναι τακτοποιημένοι ταμιακώς, να χτυπάνε αποδείξεις, δεν είπε κανένας στρατήτο. Αλλά δεν θα γίνει όμως σήμερα, αύριο ή σε μια εβδομάδα ένα θαύμα που ο τζίρος, αν μια επιχείρηση κάνει, λέμε 500 ευρώ τζίρο, θα πάει στα 1500 ή στα 1000. Γιατί ο καταναλωτής μπορεί να είναι υπάλληλος που έχει φάει περικοπές, μπορεί να είναι συνταξιούχος που έχει φάει περικοπές. Δηλαδή η τσέπη του καταναλωτή που είναι πελάτης μας συνεχίζει να είναι άδεια. Μάλιστα.
Καταλάβατε. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που λέτε και λέτε μάλιστα αυτό που αναφέρουν και κάποιες έρευνες που έχουν γίνει σε σχέση με το νέο μέτρο το οποίο θα εφαρμοστεί από αύριο, ότι ουσιαστικά στον καταναλωτή έγκυται το αν θα πετύχει το συγκεκριμένο μέτρο ή όχι, και το αναφέρει όπως το λέτε και εσείς. Δηλαδή, από στιγμή που ο καταναλωτής δεν έχει χρήματα, τότε μην περιμένουμε και απότομη αύξηση τζίρου στον δικό σας τον κλάδο. Μπράβο, μπράβο. Εκτός αυτού, εμείς θα πάρουμε το λιθαράκι μας απλά. Δηλαδή, όταν θα βγαίνει μια οικογένεια και θα κάνει ένα λογαριασμό, λέμε π.χ. 50 ευρώ και θα έχει μια έκπτωση 5 ευρώ από τις επιχειρήσεις οι οποίοι θα αποφασίσουν να κάνουν τη μείωση τιμών και να απομεινευτούν το δικό σήμα, δεν είναι υποχρεωτικό, όποιος θέλει, όποιος μπορεί. Και καταλαβαίνουμε τη θέση μας. Όποιος μπορεί και όποιος θέλει. Στο σύνολο, αν κάνει μία έξοδο το μήνα, στο σύνολο, στο χρόνο θα κάνει άλλη μία έξοδο. Το χρόνο. Καταλάβατε. Αντιλαμβάνομαι απόλυτα αυτό που λέτε. Και θαύματα, μαγικά και θαύματα δεν γίνονται σε μία νύχτα ή σε ένα μήνα. Πάντως, να το πούμε και αυτό κύριε Καμπουρίδη και να κλείσουμε την κουβέντα μας. Οι οικονομικοί αναλυτές λένε ότι αν τελικά τηρηθούν αυτά που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση, τότε πραγματικά οι καταστηματάρχες μπορούν, και οι καταναλωτές φυσικά, οι καταστηματάρχες και οι καταναλωτές μπορούν να δουν ωφέλη από τη μείωση του ΦΠΑ, όπως η μείωση των τιμών από 3,5% μέχρι 4%, η αύξηση των κερδών των επιχειρήσεων εστίασης από 5% μέχρι 6%, η αύξηση του εισπρατώμενου ΦΠΑ περίπου με 3,5-5% και η αύξηση φυσικά στην απασχόληση του κλάδου. Αυτά λένε οικονομικοί αναλυτές. Για άλλη μια φορά το επαναλαμβάνω. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε. Συμφωνώ, αλλά στην πράξη είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί όλοι έχουμε πρόβλημα. Εγώ επιμένω και τονίζω αυτό. Όλοι έχουμε πρόβλημα. Μαγικά και θαύματα, αν υλοποιηθούν, δηλαδή δεν είναι μόνο στο δικό μας το κλάδο να δώσουν κάτι, μπορούμε να δώσουν και σε άλλους κλάδους για να μπορέσουμε να γυρίσουμε. Καταρχήν, το δικό μας το κλάδο. Είναι μπλοκαρισμένο στο τραπεζικό σύστημα, δεν μπορεί να κάνει δανεισμό κανένα συνάδελφο. Ναι, λέτε τώρα αυτό που λένε. Αντιλαμβάνομαι, λέτε αυτό που λένε πολλοί συνάδελφοί σας, ότι εντάξει με τη μείωση του ΦΠΑ, ήταν άλλωστε έτοιμά μας και το θέλαμε και έγινε, αλλά πρέπει να γίνουν και. Ναι, αλλά πρέπει όμως, λένε πολλοί συνάδελφοί σας, να γίνουν και άλλα πράγματα από την πλευρά της κυβέρνησης, και άλλα μέτρα και άλλη στήριξη, για να μπορέσει να υπάρξει μια συνολικότερη ανάπτυξη και έτσι λίγο ανακούφιση στη δική σας την πλευρά. Λοιπόν, κύριε Καμπουρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε για να δούμε μετά από ένα μήνα περίπου πώς πάει το μέτρο και τι εφαρμογή έχει και αν τελικά και οι καταναλωτές στην τσέπη τους έχουν δει διαφορά και στη δική σας φυσικά τσέπη αν έχει προκύψει κάποια διαφορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε, να είστε καλά. Και εγώ, καλό βράδυ, γεια σας. Μία προσφορά της Wind. Και να τα κινητά. Να τα σταθερά, να τα ίντερνετ. Και όλα αυτά τα πληρώνατε. Και με το παραπάνω. Γι' αυτό δεν είσαι στη λίστα. Αμαρτία. Πληρώνεις ακριβά την επικοινωνία σου. Αμαρτία. Η Wind φέρνει το W. Το απόλυτο συμβόλαιο. Για να τα έχεις όλα απεριόριστα προς όλους. Απεριόριστο χρόνο ομιλίας, απεριόριστα SMS, απεριόριστα megabytes. Wind. Οικονομία για όλους. Πολύ καλή ήταν η πρώτη αγωνιστική χρονιά για την αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Ελισάβετ Κορονίδου. Η 10χρονη αθλήτρια του ΑΟΕΓΑ κατέκτησε ένα αργυρό και ένα χάλκινο μετάλλιο, ενώ στόχο για την επόμενη χρονιά έχει βάλει να λάβει μέρος σε περισσότερους αγώνες και να φέρει περισσότερα μετάλλια στο Σύλλογο της Αλεξανδρούπολης. Η πρώτη αγωνιστική χρονιά ήταν πολύ καλή για την αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής Ελισάβετ Κορονίδου, καθώς κατέκτησε ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο. Με λένε Κορονίδου Ελισάβετ, είμαι 10 χρονών και κάνω 7 χρόνια ενόργανη γυμναστική. Το αγαπημένο μου όργανο είναι το άλμα. Η Ελισάβετ έκανε ένα πολύ καλό αγώνα φέτος, έδειξε ότι μπορεί να βάλει τον πύχη ψηλά. Έκανε μια καλή προσπάθεια όσον αφορά τα κενά τα οποία έχει στο παρελθόν. Τα ξεπέρασε πολύ γρήγορα. Το πρόβλημα το οποίο ήταν στο δίζυγο και είχε την ατυχία να πέσει, τη στήριξε την τρίτη θέση στο σύνθετο ατομικό και σίγουρα και ένα μετάλλιο σε αυτό το όργανο. Στόχος της 10χρονης αθλήτριας είναι η συμμετοχή της σε πολλούς αγώνες την επόμενη σεζόν και περισσότερα μετάλλια. Με τον προπονητή της Δημήτρη Μπαξεβανίδη να πιστεύει ότι θα πάει πολύ καλύτερα από τη φετινή χρονιά. Να πάρω μετάλλια και να πάω σε μεγάλους αγώνες.
Στη Θεσσαλονίκη βγήκα 7η στο σύνθετο ατομικό και στην Ξάνθη πήρα 2 μετάλλια, ένα με την ομάδα μου Ασημένιο και ένα πήρα εγώ στο σύνθετο ατομικό, βγήκα 3η. Έκανε μια πολύ καλή εμφάνιση, ένα πολύ καλό αγώνα και μπόρεσε να φτάσει εκεί που ήταν να φτάσει. Στο κύπελο που έγινε στην Αλεξανδρούπολη κατέλαβε 4η θέση. Το ξεπέρασε το όργανο αυτό το οποίο είχε το φόβο με τα χέρια δηλαδή και τις πληγές που είχαμε στα χέρια να κάνει το δίζυγο. Οπότε ένιωσε ότι την ικανοποίησε ότι πλέον κάνοντας και αυτό το όργανο είναι πλέον από τις καλές που μπορούν να μπουν μέσα σε έναν αγώνα εισάξιο με τις άλλες αθλήτριες. Μία προσφορά της Wind. Τέκνα μου, μπορείτε ακόμα να σώσετε την ψυχή σας, συνδυάζοντας το απόλυτο συμβόλαιο W με Wind W Play για ακόμα μεγαλύτερη οικονομία. Wind. Οικονομία για όλους. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από τη Δέλτα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Καλό σας βράδυ. Όταν το έχουμε, ούτε που το σκεφτόμαστε. Όταν μας λείψει, κάνουμε το παν για να το βρούμε. Δεν είναι ώρα για ενίγματα, είναι ώρα για δράση. Το Σωματείο Υπαλλήλων Κρατικών Νοσοκομείων Εύρου, ΣΥΚΝΕ, δημιούργησε Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Εργαζομένων και Φίλων του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης για τις ανάγκες όλων μας. Δανείζουμε ελεύθερο χρόνο και προσφέρουμε ζωή. Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Εργαζομένων και Φίλων Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης. Διαδώστε το. Πάμε εκεί, στην ηρεμία, στη σκιά των καταπράσινων δέντρων με την υπέροχη δροσιά. Εκεί που τα παιδιά μπορούν να παίξουν στην παιδική χαρά και να κάνουν ποδήλατο με ασφάλεια. Εκεί που μπορούμε να σερφάρουμε ελεύθερα στο ίντερνετ. Εκεί που έχει μεγάλο, άνετο πάρκινγκ. Εκεί που μπορούμε να απολαύσουμε ήσυχα καφέ, αναψυκτικό, μπύρα, χυμούς και πολλά άλλα. Πάμε εκεί γιατί απλά είναι πανέμορφα. Καφέ αναψυκτήριο εκεί, στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στην Αλεξανδρούπολη. Τηλέφωνο 2551-084-008. Πάμε εκεί. Φιλαράκι, αυτά εδώ στη Γερμανία τα λένε Βιέννης. Στη Βιέννη τα λένε Φραγκφούρτης. Άντε, βγάλε άκριση μετά. Εμείς στη Θεσσαλονίκη πάντως τα λέμε Βίνερ και είναι Πασιάς. Λουκάνικα Βίνερ Πασιάς. Αποκλειστικά για καλοφαγάδες. Σε λέω, δεν παίζονται.